κινδυνεύουμε να σφραγιστούμε χωρίς να το καταλάβουμε, όπως στην περίπτωση του καζίνου του Λουτρακίου. Όσοι δεν το έχετε ακούσει ή όσοι επήγατε, επάθετε τη μεγαλύτερη πλάνη την οποία ο διάβολος έστησε και τη μεγαλύτερη παγίδα στην οποία έπεσαν οι άνθρωποι. Στο Λουτράκι, εκεί με τη συμμετοχή δυστυχώς και του Δήμου, εδόθηκε αυτό το καζίνο το οποίο δημιουργήθη εις τους εχθρούς του χριστιανισμού. Τι είναι οι εχθροί του χριστιανισμού? Οι Εβραίοι είναι οι πρώτοι οι οποίοι μισούν τους χριστιανούς. Και τούτο το έθνος τουλάχιστον έπρεπε να το δώσει σε Έλληνες. Αφόσον ήθελε να το δημιουργήσει, δώσ' το εις τους Έλληνες. Το έδωκε εις τους Εβραίους. Και οι Εβραίοι τι έκαναν? Οι Εβραίοι εισήγαγαν τα τελευταία μηχανήματα τα οποία δεν γνωρίζουμε τι έχουν μέσα. Γνωρίζουμε μόνο ένα πράγμα το οποίο είναι συγκλονιστικό. Την πρώτη εβδομάδα σε αυτό το καζίνο του Λουτρακίου εισήλθαν 15.000 κόσμος μόλις άνοιξε. Οι εισερχόμενοι δε μέσα σε αυτό το καζίνο έδιδαν το όνομά τους, έδιδαν τα στοιχεία τους, τα περνούσαν σε μηχάνημα όλα αυτά, και μόλις εισήρχε το μέσα του έλεγε: ψήλωσε το πρόσωπό σου πάνω. Και αμέσως μόλις ψήλωνε το πρόσωπο του προς τα πάνω, έπεφτε μία δέσμη ακτίνων επάνω στο μέτωπο του ανθρώπου. Του έλεγε: τώρα πέρασε. Αλλά το σημείο τούτο είναι φοβερό στην Αποκάλυψη, διότι λέγει, προσέχετε, λέγει, μη σφραγιστείτε εις το μέτωπο και εις το χέρι. Ποιος γνωρίζει τώρα εκείνη η δέσμη των ακτίνων που έπεσε επάνω στον άνθρωπο τι έχουν μέσα? Διότι όπως ανεπτύξαμε και άλλοτε, ένα μικρό τσιπ το οποίο θα είναι όπως το δάγκαμα του κουνουπιού, όπως το κουνούπι δαγκάνει τον άνθρωπο, τόσο δάγκαμα θα έχει και βάζει μέσα στο δέρμα του ανθρώπου ένα μικρό τσιπ, το οποίο αυτό πλέον είναι η σφραγίδα του Αντεχρίστου. Εάν αυτός όλος ο κόσμος εσφραγίστη, εάν, λέω την φράση αυτή, διότι ως αυτή τη στιγμή έχουμε μαρτυρίες, ήρθαν μαρτυρίες ότι άνθρωποι οι οποίοι εισήρθαν μέσα σε αυτό το καζίνο, από την ημέρα εκείνη δεν έλειψε ο κεφαλόπονος και ο πυρετός από πάνω. Είναι από την ημέρα εκείνη άρρωστη, συνεχώς. Τι συνέβηκε? Ποιος γνωρίζει? Ποιος θα ελέγξει τους Εβραίους αυτή τη στιγμή? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα μπει να δει τι μηχανήματα είναι αυτά? Αδερφοί μου, ο Χριστός μας είπε ότι ο διάβολος δεν θα σφραγίσει τους ανθρώπους φανερά. Θα τους σφραγίσει, λέγει, κρυφά. Δι' αυτό είπε, προσέχετε μη πλανηθείτε. Προσέχετε μη πλανηθείτε. Μη πέσετε στην πλάνη. Δεν μας λέγει τίποτε άλλο ο Θεός μας. Τα άλλα όλα είναι δικιά δουλειά, δικιά μας. Δι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Τρίτη ερώτηση. Σε περίπτωση βιαίου σφραγίσματος τι γίνεται? Βιαίο σφράγισμα. Πρέπει να το αναμένουμε και αυτόν, αδερφοί μου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί και θα γίνει αυτό. Μην νομίζουμε ότι δεν θα γίνει, διότι είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Θα γίνει αυτό. Θα έρθει στιγμή κατά την οποία θα επιβληθεί αναγκαστικώς η σφραγίδα του Αντεχρίστου. Θα έρθει δηλαδή μια κυβέρνηση, όποια και να είναι, δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι και με τα 10 χρόνια και με τα 20 και με τα 30, με τα 50, όποιος ζει, όποιος πεθαίνει, ευλογημένος εκείνος ο οποίος θα φύγει από αυτόν τον κόσμο νωρίς, για να μην φτάσει τα σήμερα σε εκείνες. Αλλά εάν είμαστε εμείς ή τα παιδιά μας ή οποιοδήποτε, πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα επιβληθεί δια της βίας ο αριθμός 666. Τότε τι γίνεται, λέγει, ερωτά το πνευματικό αυτό παιδί από την άκρη του κόσμου, ερωτά και λέγει, τι θα κάνουμε τότε? Τότε του απαντώ και του λέγω, θα πεθάνουμε και δεν θα πάρουμε τη σφραγίδα αυτή. Διότι ο θάνατος ή τώρα θα έρθει, ή με τα 10, ή με τα 50, ή με τα 100, ή με τα 200 χρόνια, ένα θάνατο χρωστούμε. Αυτόν τον θάνατο θα τον προτιμήσουμε,
αλλά δεν θα πάρουμε τη σφραγίδα του Αντιχρίστου. Αυτό προτίμησε και ο Άγιος Μεγαλομάχτης Γεώργιος, του οποίου αυτή τη στιγμή έχουμε την ευλογία του να μας φιλοξενεί στο σπίτι του. Τέταρτη ερώτηση. Ποιες κάρτες να πάρουμε μέχρι την επιβολή του 666 και του σφραγίσματος? Υπάρχουν πολλές κάρτες. Αδερφοί μου, αυτή τη στιγμή έχω να πω κάτι. Δεν θα σας πω πάρτε κάρτες ή μην πάρετε κάρτες. Αυτό είναι δουλειά δικιά σας. Εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει εμένα είναι μια λωρίδα μαύρη επάνω στην κάρτα. Αυτή η λωρίδα η μαύρη, από εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, δίνονται να γραφούν 200.000 λέξεις επάνω. Τώρα, τι θα γραφτούν, τι εγγράφτησαν, δεν γνωρίζουμε. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει, ό,τι θέλει, ας κάνει. Πέμπτη ερώτηση. Αν δεν συμφωνήσει η οικογένεια για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ποια είναι η θέση μου? Δηλαδή αυτή τη στιγμή θέλω εγώ να μην πάρω την κάρτα. Η γυναίκα μου λέγει να την πάρει. Και δεν συμφωνούμε, λέγει. Ποια θα είναι η θέση μου? Αδερφοί μου, το καθένας η ψυχή είναι χωριστά. Ο κάθε ένας είναι ελεύθερος ό,τι θέλει να κάνει. Αύριο, όταν, εάν φτάσουμε, επαναλαμβάνω, εάν είμαστε εμείς στο σχέδιο του Θεού, να αγγίξουμε αυτά στα σήμερα, στα φοβερά σήμερα. Και έχουμε παιδιά τα οποία τα έχουμε στην αγκάλι μας, παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο, παιδιά τα οποία είναι βρέφη, παιδιά τα οποία δεν γνωρίζουμε πώς θα ζήσουν αυτά τα παιδιά. Σου λέγει, αν δεν έχεις την κάρτα δεν θα πάρεις τίποτα να ταΐσεις το μωρό σου. Τι θα κάνεις εσύ τώρα? Θα προτιμήσεις να πάρεις την κάρτα για το παιδί σου ή θα προτιμήσεις το παιδί σου να πεθάνει για να πάει άγγελος στους ουρανούς? Ομιλούμε καθαρά για την σφραγίδα του Αντιχρίστου. Μην το πάρουμε, μην παρεξηγηθούμε, να μην διαστρεβλώνουμε αυτά τα οποία ομιλούμε αυτή τη στιγμή. Έρχεται ο Αντίχριστος και σου λέει θα πάρεις τη σφραγίδα 666. Αν δεν την πάρεις αυτή, δεν θα σου δώσω φαγητό να φάει το παιδί σου. Τι θα κάνεις? Ενθυμηθείτε, αδερφοί μου, ότι στην Βραζιλία, θαρώ αν δεν έχω λάθος τώρα, μήπως εξέχασα, όταν έγιναν πλημμύρες εκεί, μετά 7 ημέρες βρήκαν ένα βρέφος επάνω στο νερό, 7 ημέρες ζωντανό που έπλεε πάνω στο νερό. Ποιος το τάιζε, ποιος το σκέπαζε, ποιος του έδιδε ζέστη, ποιος το περιποιείτο, πώς έζησε αυτό το παιδάκι το βρέφος 7 μέρες πάνω στο νερό? Αυτός που διατηρούσε εκείνο το βρέφος θα σου διατηρήσει και εσένα το παιδί σου. Φτάνει να μην πάρεις την σφραγίδα του Αντιχρίστου.